Αριστούχος Πανελλαδικών από την Ετωλοκαρνανία. Αριστείδη, Ορέστη, να σου πω την αλήθεια. Όταν είδα το δημοσίευμα, λέω βρείτε μου τον Ορέστη, γιατί πραγματικά όταν είδα αυτό το 20 στα μαθηματικά, ο εγκέφαλός μου έκανε κόκκινα, κίτρινα, μπλε, καραβάκια του Αιγαίου. Στη φυσική, συγγνώμη, ως μαθηματική ευφυΐα. Δηλαδή, όλοι πάτωσαν στη φυσική. Εσύ αυτό το 20, παλικάρι μου, πώς το έκανες? Τι να σας πω, είναι αποτέλεσμα διαβάσματος πολλών χρόνων. Δηλαδή, αυτό δεν το πετυχαίνεις από τη μία μέρα στην άλλη. Ειδικά για τη φυσική, που είναι ένα από τα πιο απαιτητικά μαθήματα της κατεύθυνσής μας. Απαιτείται διάβασμα συστηματικό, 3 χρόνια του λυκείου, απαιτείται έμφαση στη λεπτομέρεια, απαιτείται πολλή εξάσκηση, όλα αυτά. Είναι απλό το μυστικό, όλοι το ξέρουμε, αλλά είναι δύσκολο να το κάνεις. Καλά ότι το ξέρουμε, αλλά όλοι πήραν μια κόλλα χαρτί για να λύσουν τη φυσική. Και μη μου πεις για το συστηματικό διάβασμα, και άλλοι θα μπορούσαν να διαβάζουν συστηματικά, αλλά να σου πω κάτι, γνωστοί μου άριστοι μαθητές, και δεν το λέω, πήραν κάτι 5 στη φυσική, κάτι 7 και ήταν μαθητές που στο φροντιστήριο 18, 17, 19, 20. Και μη μου πεις ότι δεν το ξέρεις. Φαντάζομαι και δικοί σου συμμαθητές που πηγαίνατε μαζί δεν έγραψαν το 20, το μοναδικό δικό σου. Κοιτάξτε, όσο μιλάμε για τις πανλλήνιες, στο πλαίσιο αυτό, νομίζω δεν είναι τόσο το μυαλό, δεν είναι τόσο η ευφυΐα, είναι το διάβασμα, είναι η εξάσκηση. Απλά είναι ποιος θα εξασκήσει περισσότερο. Είναι ένας αγώνας δρόμου και όποιος διαβάσει περισσότερο, αυτός θα έχει καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Μ' αρέσει το 20. Που υποβαθμίζεις αυτό να... που έχεις, αλλά ορίστε. Δεν γίνεται. Υποβαθμίζεις αυτό που διαθέτεις. Δεν γίνεται. Πάντως, αυτό. Όχι, όχι. Δεν το υποβαθμίζω. Απλά λέω ότι με το 20, με την επιτυχία, δεν έχει συμβόλαιο. Αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις και αυξάνεις μετά τις πιθανότητές σου, να πας κάπως καλά. Εντάξει, αυτό ναι. Μπορείς να κάνεις. Ας πούμε εσύ, όταν έγραφες τα φροντιστήρια, είχες γράψει ποτέ χαμηλό βαθμό? Η αλήθεια είναι ότι δεν πήγαινε φροντιστήριο, οπότε δεν είχε... δεν πήγαινες και καθόλου φροντιστήριο. Αυτό είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Μαθηματικά. Αυτό είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Μπράβο, Ρορέστη. Μαθηματικά και φυσική, Ρορέστη, ή το έχεις ή δεν το έχεις. Ναι. Εσύ λοιπόν είσαι από τα άτομα που το έχουν. Εκείνο που συμφωνώ απόλυτα μαζί σου είναι η εξάσκηση. Το διάβασμα. Όσο και να διαβάσει κάποιος που δεν μπορεί να ρίξει μαθήματα. Αν δεν πας φροντιστήριο να στα εξηγήσει κάποιος πώς βγαίνουν τα θέματα. Πάει σε δημόσιο σχολείο. Από ποιο μέρος ακριβώς? Δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο πηγαίνεις, Ορέστη? Ήθελα να πω ότι μπορεί να υπάρχει μια μικρή κλίση. Αλλά λένε ότι hard work beats talent when talent doesn't work hard. Δηλαδή, όσο ταλέντο και να έχεις, άμα δεν δουλέψεις σκληρά, δεν πρόκειται να πετύχεις κάτι. Άσκηση. Ναι, αλλά είναι εσύ σε ποιο σχολείο πήγαινες, δημόσιο? Όχι, σε ιδιωτικό πήγαινα, στην ελληνική παιδεία. Ναι. Μπράβο σου. Μπράβο, ρε Σιώ. Το φροντιστήριο, εκεί δεν χρειάζεται. Άρα λοιπόν, εκεί δεν χρειάζεται. Γι' αυτό είναι η δημόσια εκπαίδευση. Στα τεστ που έγραφες, έγραψες ποτέ ένα βαθμό τόσο χαμηλό όσο τα περισσότερα παιδιά που έγραψαν στη φυσική, δηλαδή κάτω από το 10, ας πούμε? Όχι, όχι, δεν είχα γράψει ποτέ. Άρα είχες αυτή την ευφυΐα, γι' αυτό το συζητάμε. Αυτό είπε και ο στρατηγός εδώ, ο κ. Φακαράκης, είπε ότι έχει και λίγο DNA. Στην οικογένεια το μαθηματικό μυαλό υπάρχει? Ο μπαμπάς μου είναι μαθηματικός, οπότε μπορούμε να πούμε... Από ποιο μέρος είσαι, από ποιο μέρος της Ετωλοκαρνανίας είσαι? Αστακός Ετωλοκαρνανίας. Αστακός, ωραία. Από τον Αστακό. Ωραία. Τους έκανε όλους Αστακό. Να σου πω. Βέβαια, κοιτάξτε, η μαμά είναι νοσηλεύτρια, αλλά είναι παύλα φιλόλογος. Οπότε πήραμε και από εκεί κάτι. Την έκφραση. Πάντως βλέπω, κυρία Κουτσελίνη, αν μου επιτρέπετε, ότι ο Ορέστης προσπαθεί να κρατάει τις ισορροπίες και σε ό,τι αφορά την ιδιοσυγκρασία του και το εγώ του, αλλά και για τους γονείς του. Αυτό σημαίνει ότι τιμάς τους γονείς σου, τίποτα δεν είναι τυχαίο, και να προσθέσω εγώ ότι και σε δημόσιο σχολείο να πήγαινες, πάλι την ίδια τύχη θα είχες, γιατί έχεις σύστημα, έχεις βλέμμα, έχεις αυτό το τσακίρικο που φαίνεται, και να σου ευχηθούμε και καλή τύχη από εδώ και πέρα, γιατί τώρα ανοίγουν οι ορίζοντες οι μεγάλοι. Εμείς σαν νομικοί θεωρητικοί ποτέ δεν καταφέραμε να πάμε στο 4ο θέμα στις πανελλαδικές. Μέχρι το 3ο φτάναμε και ήταν επιτυχία, να σου πω εξομολογητικά. Ιδιωτικό σχολείο, ιδιωτικό λύκειο, που έχεις τον Αστακό? Έχεις τον Αστακό ιδιωτικό? Προβάλλεις τώρα την ιδιωτική εκπαίδευση. Αφού από ιδιωτικό είναι, τι να κάνει? Από την Αθήνα είμαι.
Α, γιατί είπατε το κάνει. Αλλά στα κόμματα. Πάντως εντάξει, είναι ένα συν το ιδιωτικό, γιατί τα δημόσια τα έχουν αφήσει. Τα δημόσια τα έχουν αφήσει. Γιώργο, στο έλεος. Αν δεν πας, με τη ρίζα. Αν πηγαίνεις σε δημόσιο και δεν πας φροντιστήριο, όχι να περάσει. Στα ιδιωτικά πα θα βρει. Ούτε να πιάσει και πέρα. Είναι ιδιαίτερα. Δημόσια σχολεία που περάσει. Χωρί φροντιστήριο. Χωρί φροντιστήριο. Χωρί φροντιστήριο. Και χωρί φροντιστήριο. Εγώ λέω στην επόμενη εκπομπή να βγάλετε ένα παιδί που έχει περάσει σε μια καλή σχολή στο δημόσιο χωρί φροντιστήριο. 2-12-73-50-51. Προλαβαίνουμε στην αυριανή. Ένα παιδί που πήγε παντού και έγραψε πολύ καλά. Χωρί φροντιστήριο. Χωρίς φροντιστήριο δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Ναι, υπάρχει. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι, Ορέστη. Στην διαδρομή σου, τη μαθητική, μπόρεσες να χαλαρώσεις καθόλου? Δηλαδή, να απολαύσεις τον καφέ, να απολαύσεις τους φίλους σου, να βγεις, να διασκεδάσεις? Τα πρόλαβες αυτά? Εννοείται. Κοιτάξτε, μέτρων άριστον λέγανε οι αρχαίοι πρόγονοι. Και νομίζω ότι δεν γίνεται χωρίς το μέτρο. Δηλαδή, το να διαβάσεις 24/7. Μαθηματικά, φυσική, χημεία, οτιδήποτε, δεν πρόκειται να λειτουργήσει ποτέ. Άμα δεν βγεις και ένα Σάββατο να χαλαρώσεις με τους φίλους σου, αν δεν πας για ένα μπασκετάκι, δεν γίνεται. Δεν είσαι μπαχαλάκιας καθημερινός το Σάββατο. Όχι, όταν έχεις υψηλούς στόχους, όταν αυτό που κάνεις θέλει πολύ διάβασμα, θέλει ένα πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα. Ήταν ο Λέξος, θα την άκουσε. Ξέρετε τι, είναι γνωστό. Είναι γνωστός αυτός ο μαθητής που έλεγε ότι είχα πρόγραμμα, ο περίφημος. Είναι γνωστός. Είπε μια μεγάλη αλήθεια όμως. Όντως είχε πρόγραμμα. Τα έκανε όλα. Έκανε και το διάβασμά του, έκανε και τις εξόδους του. Είχε πρόγραμμα. Δεν είναι τόσο πραγματικότητα αυτό που μας είπε. Κάτι θέλεις? Παρατηρώ όση ώρα μιλάει ο φίλος Ορέστης, πάνω πίσω από τον Ορέστη, τα στιβαγμένα βιβλία, τα χιλιάδες βιβλία τα στιβαγμένα που έχει πίσω. Συγχαρητήρια, Ορέστη. Αυτό λέει κάτι και δείχνει κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, για να πούμε και για τη μαμά τη φιλόλογο. Έκθεση πόσο έγραψες? 18,5. Πολύ μεγάλος βαθμός. Συνήθως οι αποκλήσεις στην έκθεση είναι μεγάλες, πρώτος και δεύτερος βαθμολογητής. Δεν υπάρχει. Δηλαδή σκέψου ότι δεν υπάρχουν αυτά. Δηλαδή, μπράβο. Μπράβο, ρε Ορέστη. Όχι, η έκθεση είναι δουλειά της μαμάς. Μαθηματικά, φυσική, χημεία, τα νέα από μπαμπά και έκθεση η μαμά. Βλέπεις. Και πού θα περάσει? Ποια σχολή θέλει? Να σου πω. Πού θα περάσει? Πού θα δηλώσεις? Μαθηματικό στην Αθήνα θέλω να σπουδάσω. Α, μαθηματικό. Από τον μπαμπά, ορίστε. Εφαρμοσμένα ή ΕΚΠΑ? Ναι. Το σκέφτομαι τώρα. Ή καθαρά εφαρμοσμένα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω καταστελάξει ακόμα. Απ' τη μία είμαι ο ρομαντικός, η ρομαντική πλευρά του εαυτού μου που θέλει τα καθαρά μαθηματικά και απ' την άλλη. Είναι και η πλευρά που σκέφτεται το μέλλον, σκέφτεται την αποκατάσταση. Ναι. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Να σου πω, πιο αυστηρός ο μπαμπάς ή η μαμά? Δηλαδή, ποιος σε ζόρισε πιο πολύ, η μαμά? Ο μπαμπάς. Πω. Είναι από αυτούς τους αυστηρούς μαθηματικούς στην τάξη που μπαίνει μέσα Η αλήθεια είναι ότι η μέθοδος που ακολουθήσαμε μικρή ήταν το σφυρί και το αμόνι. Αλλά αυτό ήταν μέχρι να πάω 7-8 και να τα αγαπήσω όντως τα μαθηματικά. Οπότε εντάξει, μετά συνέχισα μόνος μου. Άρα λοιπόν είσαι ο ύμνος του σφυριού στο σφυρί και στο αμόνι. Εσύ πρέπει να το βγάλεις αυτό. Εκπαιδευτικό σύστημα στο σφυρί και το αμόνι. Τι ωραίο είναι αυτό που. Άρα δεν χρειαζόταν ώρες στο φροντιστήριο, το είχε μόνιμα. Έτσι, Ορέστη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά. Έτσι... Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Μπράβο. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καρδιά μου. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο στη μαμά, μπράβο στον μπαμπά. Μπράβο σε όλους.